Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, μετά το λιγόλεπτο απαραίτητο όμως διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέψαμε πάλι εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό στο RTV με την αγαπημένη σας και αγαπημένη μας πια εκπομπή. Συγγνώμη, τα άλογα της καρδιάς μας, κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ εδώ. Λέγαμε για την διατροφή των αλόγων και συζητούσαμε για τους σπόρους τσίας, ναι. Βάζοντας σπόρους τσίας στη διατροφή των αλόγων μας, ποια θα είναι τα ωφέλη, για αν είναι καλό και αν είναι ικανοποιητικά τα ωφέλη που μας δίνει, αν είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο δεν είναι, είπαμε, έχει πάρα πολλά ωφέλη. Να θυμίσω έτσι γρήγορα κάποια, για κάποιους που πιθανόν δεν είδανε το προηγούμενο μέρος της εκπομπής μας. Είπαμε, έχει λιπαρά ωμέγα 3 και 6 και επίσης όταν βρέξουμε έχει βιταμίνη Β που βοηθάει στο τρίχωμα και στα οστά και στο τρίχωμα των αλόγων και στο μυϊκό, συγγνώμη, και επίσης έχει υψηλή ποσότητα πρωτεΐνης. 20% πρωτεΐνη, βοηθάει πάρα πολύ στο χτίσιμο των μυών και επίσης έχει υψηλή ποσότητα νιασίνης, περισσότερη νιασίνη από ό,τι έχει το ρύζι, η σόγια και το καλαμπόκι. Μάλιστα. Οπότε και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζονται τα άλογα μας νιασίνη, χρειάζονται πρωτεΐνη, χρειάζονται τη βιταμίνη Β, χρειάζονται τα λιπαρά ωμέγα 3 και ωμέγα 6, επίσης υπάρχουν τα λιπαρά ωμέγα 9, τα οποία τα φτιάχνουν τα ίδια τα άλογα στον οργανισμό τους. Και βεβαίως η σπόρη τσίας δίνει ένα έξτρα boost σε όλο τον οργανισμό του αλόγου και το ακόμα θετικό που έχει είναι ότι όταν αφήσουμε τους σπόρους τσία μέσα σε νερό και δωδεκαπλασιάζονται σε βάρος και σε μέγεθος, αλλά και δημιουργεί το νερό αυτό, γίνεται μία ζελατινοειδή ουσία η οποία λειτουργεί σαν φυσική κόλλα. Μπαίνοντας λοιπόν στον οργανισμό του αλόγου μας, τι κάνει, πηγαίνει στα τυχώματα του στομαχιού και των εντέρων και ουσιαστικά τι κάνει, καθαρίζει, κολλάνε όλες οι ουσίες από την σκόνη, από την άμμο, από οτιδήποτε τέτοιες ουσίες που δεν χρειάζεται, δεν επιτρέπεται, δεν χρειάζεται να υπάρχουν στον οργανισμό του αλόγου γιατί οδηγούν σε εντερόληθους. Οπότε αυτό βοηθάει, είναι μια φυσική λοιπόν κόλλα για να διώξει. Άρα, και να μην επικαθίσουν. Πρέπει να το δίνουν αυτούς ή όχι βρεγμένο για να βρέχεται μέσα στον οργανισμό. Μπορείς να το δώσεις. Αυτό είναι και θέμα πώς το θέλει το άλογο. Το άλογο θα σας δείξει, αν το θέλει βρεγμένο ή αν το θέλει. Αν είναι μέσα στο θέση, το κλείεται να το καταλάβει. Εντάξει, αν τη δώσεις έτσι, λίγο πολύ θα καταλάβεις αν τους αρέσει να τη φάνε την τσία έτσι ή αν θα τη φάνε βρεγμένη. Και πόση ποσότητα πρέπει να. Αυτό που μπορούμε να δώσουμε δεν θέλει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Είναι στα 500 κιλά του αλόγου, γύρω στο ένα δεύτερο από ένα σκουπ που δίνουμε τα. Τίποτα. Ναι, ένα κουταλάκι. Στην ουσία ένα κουτάλι σούπας. Ναι, στα 500 κιλά ένα κουτάλι σούπας σπόρους τσίας. Τώρα, είτε τους βρέχετε, είτε τους δίνετε αυτούσιους στην τροφή, η τσία θα δώσει όλα τα ευεργετικά της ωφέλη. Μάλιστα. Στο άλογό σας. Οπότε, τα superfoods εντάσσονται και στην διατροφή των αλόγων. Αυτό που μπορούμε επίσης να δώσουμε, όπως είπα και πριν, είναι και υποφαές και cranberries. Μπορούμε να δώσουμε και μύρτιλα. Μπορούμε να δώσουμε επιπλέον από superfoods. Τι άλλο. Μάλλον μπορείτε να φτιάξετε και δικά σας superfoods. Δηλαδή, τι μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να πάρετε ένα λάδι ελαιόλαδο και να βάλετε μέσα ρίγανη. Να αφήσετε το λάδι με τη ρίγανη 40 μέρες περίπου για να βγάλει όλα τα ευεργετικά της ωφέλη σε σκοτεινό ντουλάπι. Να βγάλει όλα τα ευεργετικά της ωφέλη η ρίγανη και μετά να δίνετε από αυτό το ριγανέλαιο στη διατροφή των αλόγων σας.
Υπάρχουν πάρα πολλά superfoods που και διάφορα έτσι τύπου μπορώ να σας πω. Και αυτό το ριγανέλαιο, ναι. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κι εσείς. Είναι ναι. Εξίσου καλό και για εσάς. Ναι. Και επίσης, καλό είναι τώρα σιγά σιγά να ξεκινήσετε να δίνετε σκόρδο στο άλογό σας, όχι φρέσκο, τη σκόνη σκόρδου, για να μπορεί να τη μεταβολήσει σωστά και να μπορεί να δώσει στην... Δεν θα τους κάνει κακό το σκόρδο το ομό, απλά δεν το μεταβολίζουν καλά και ενδεχομένως κάποια άλογα να το φτύσουν ή να μην το φάνε. Οπότε η σκόνη σκόρδου, αρχίστε σιγά σιγά να το δίνετε από τώρα μέσα στο φαγητό τους. Γιατί αρχίζει και λειτουργεί προστατευτικά για τα έντομα, δηλαδή ψήλους. Ψήλος πάει σπάνια στο άλογο, αλλά πηγαίνει, μπορεί να τσιμπήσει, να φύγει, δεν θα μείνει στο τρίχωμα του αλόγου, θα ανεβεί, θα τσιμπήσει, θα φύγει. Τα τσιμπούρια αλλά, είναι άσχα. Τσιμπούρια. Ψήρες. Διάφοροι μύκητες. Αλόγαμιγες. Και οι αλογόμυγες, καλά, είπαμε, ναι, είναι σε περιοχές που υπάρχει, οπότε ξεκινήστε από τώρα που σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε στην άνοιξη, Μάρτις από αύριο, οπότε σιγά σιγά η φύση όπως έχουμε πει ξυπνάει και σιγά 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 όλα θα αρχίσουν να ξυπνάνε, μύγες, κουνούπια, ζουζούνια, οπότε καλό θα είναι να ξεκινήσετε να δίνετε σκόρδο στη διατροφή των αλόγων σας, όπως είπα, σε σκόνη, και να αρχίσει να έχει τις ποσότητες που θα χρειαστούν ώστε να λειτουργούν αποθητικά. Δηλαδή να μην ανεβαίνουν, να μην πηγαίνουν κουνούπια και οτιδήποτε άλλο στα άλογα. Βέβαια, αν υπάρχει, αν εκεί που ζείτε είναι μεγάλος ο όγκος των κουνουπιών και των τσιμπουριών ή οτιδήποτε, εννοείται θα χρησιμοποιήσετε και κάποιο σκεύασμα. Αλλά να έχει και ένα έξτρα φυσικό σκεύασμα ή το άλογο από τη φύση του και να είναι πιο δύσκολο για να αποτελεί θύραμα σε όλα αυτά τα ζουζούνια που τρέφονται με αίμα, δυστυχώς. Αυτό με τα άλογα είναι και ο κουρκουμάς είναι ωφέλιμος και το πιπέρι το κόκκινο και το πιπέρι το μαύρο. Όλα σε λίγες ποσότητες, ακριβώς σε μικρές ποσότητες, γιατί και ο κουρκουμάς, παράδειγμα, λειτουργεί και λιποδιαλυτικά, οπότε δεν θέλουμε να δώσουμε μεγάλη... και το πιπέρι το κόκκινο, δεν θέλουμε να δώσουμε μεγάλη ποσότητα ώστε να λειτουργήσουν λιποδιαλυτικά. Αλλά ένα... Τόσο όσο να είναι προστατευτικό τόσο και ευεργετικό. Γιατί λειτουργεί, χτίζουν όλα αυτά ένα καλό ανοσοποιητικό και εννοείται, αν παράδειγμα δίνετε μέσα στη διατροφή των αλόγων σας κόκκινο πιπέρι, σκόρδο, αυτά λειτουργούν και αποθητικά για τα ενδοπαράσιτα. Δεν θα αναπτυχθεί το ενδοπαράσιτο σε ένα περιβάλλον που είναι ακατάλληλο γι' αυτό. Θα αναπτυχθεί σε ένα περιβάλλον που είναι... εντελώς κατάλληλο γι' αυτό. Όταν παράδειγμα ταΐσουμε τα άλογα μας συνέχεια γλυκά, αναπτύσσουμε περισσότερο τα ζάχαρα μέσα στον οργανισμό τους. Άρα, αποτελούν καλύτερη τροφή για τα παράσιτα και για τα εξωτερικά ζουζούμια. Άσχημα. Οπότε ναι. Γι' αυτό λοιπόν πηγαίνουν τα κουνούπια και οτιδήποτε άλλο και καταναλώνει, γιατί έχει διαφορετική σύσταση. Δηλαδή στον άνθρωπο όταν πηγαίνει κουνούπια είναι γλυκός. Κοίτα να δεις. Γλυκά. Κοίτα να δεις, ενδεχομένως. Ναι. Βέβαια, βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε μια παρέα, παράδειγμα, 5 άνθρωποι. Μπορεί το κουνούπι να τσακίσει τον έναν άνθρωπο και τους άλλους να μην τους πειράξει. Αλλά υπάρχουν και κουνούπια που δεν κάνουν διαχωρισμό. Ναι, 5 ναι. Είστε, 5 αποτελείτε φαΐ. Λοιπόν, γενικά, μάλλον έχει να κάνει και με την ποιότητα διατροφή, και με σίγουρα. Την διατροφή. Ναι. Είναι όπως και τα χρώματα. Όταν φοράς ανοιχτά χρώματα, Έλκεις περισσότερα έντομα επάνω σου. Λοιπόν, Μερούλα, με αυτά είχα να πω εγώ για την τσία. Επιστρέφουμε σε σένα. Έχουμε μία ερώτηση μετά. Από κάποιον φίλο μας. Παρακαλώ. Και εγώ κάθισα και την έψαξα και θα την απαντήσω. Γιατί οι αναστενάριδες χορεύουν χωρίς να καίγονται? Καλά, αυτό ναι, είναι μια απορία γενικότερα. Δεν υπάρχει μυστικό. Μυστικό το έχουν αυτοί. Είναι, όπως θα σας πω, είναι πάρα πολύ φυσικό.
Νομίζω αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε τελείριο εκείνη την ώρα. Τελικά νομίζουμε ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Πατάνε. Δεν μπορεί να πατάνε. Τώρα θα τα ακούσεις και εσύ. Okay. Λοιπόν, πώς το κάνουν αυτό οι αναστενάριδες. Πώς χορεύουν πάνω από αναμένα κάρβουνα και δεν καίγονται. Είναι θαύμα ή μήπως συμβαίνει κάτι άλλο. Όλοι μας κατά καιρούς έχουμε δει ή ακούσει για τους περίφημους αναστενάριδες, τους θρακιώτες χορευτές πάνω στα κάρβουνα. Η γενική αντίληψη μας λέει ότι τους βοηθάει ο Άγιος Προστάτης του χωριού, αλλά τι γίνεται πραγματικά, γιατί δεν καίγονται οι πατούσεις τους. Καταρχάς να πούμε ότι το έθιμο της πυροβασίας υπάρχει στον ελληνικό χώρο για πάρα πολλά χρόνια. Φανταστείτε ότι έχει ρίζες από την αρχαία Ελλάδα στις τελετές λατρείας του Θεού Διόνυσου. Επίσης να τονίσουμε προς αποφυγή παρεξηγήσεων ότι δεν είναι ελληνική αποκλειστικότητα, αλλά υπάρχουν παρόμοια έθιμα και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, όπως στην Ασία και την Αφρική. Η τελετή αρχίζει με χορούς και τραγούδια, τα οποία παίζονται με νταούλια και θρακιώτικη λύρα. Όλοι οι μοιημένοι αναστενάριδες πρέπει να έχουν μοιηθεί για να μπορούν να δεχθούν τη χάρη του Αγίου, και αυτό παίρνει πολλά χρόνια. Αρχίζουν να χορεύουν, κάνοντας κύκλους γύρω από τη φωτιά, η οποία θα παράγει τα απαραίτητα κάρβουνα για την τέλεση. Όσο περνάει η ώρα, τα τραγούδια γίνονται όλο και πιο επιθετικά, πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα μια κατάσταση έκτασης από πλευράς χορευτών. Εκείνη τη στιγμή, και ενώ φυσικά έχει σβήσει φωτιά, υπάρχουν μόνο τα καυτά κάρβουνα. Και αρχίζουν μερικοί, όχι όλοι, να περνάνε με γυμνές πατούσες μέσα κυριολεκτικά από τα κάρβουνα, προστατευμένοι από τον Άγιο του χωριού. Η αλήθεια πίσω από αυτό το πραγματικά εντυπωσιακό κατόρθωμα κρύβεται σε κάτι πάρα πολύ απλό και καθημερινό. Τον υδρότα. Έτσι λοιπόν, λόγω της συνεχούς κίνησης, λόγω χορού και της κινητικότητας που χαρακτηρίζουν τους σκοπούς που παίζονται, είναι απόλυτα φυσιολογικό να υδρώσει ολόκληρο το σώμα με τη βοήθεια φυσικά και της θερμότητας από τη φωτιά. Οπότε, όταν είναι έτοιμη, δηλαδή όταν μετά από κάποια ώρα έχει δημιουργηθεί στις πατούσες ένα στρώμα από υδρότα, ο αρχιαναστενάρης δίνει την έναρξη. Όσοι έχουν επιλεχθεί να πυροβατήσουν, ξεκινά να χορεύουν με γρήγορα βήματα επάνω στα κάρβουνα. Σκοπός της ταχύτητας είναι φυσικά να προλάβει να περπατήσει ο αναστενάρης στα κάρβουνα πριν εξατμιστεί εξ επαφής όλος ο υδρότας και καεί. Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που δοκιμάζουμε κατά πόσο και η πλάκα του σίδερου πριν σιδερώσουμε, απλά και μόνο ακουμπώντας την με σαλιωμένο δάχτυλο. Κοίταξε να δεις τώρα. Δηλαδή όλη την ώρα χορεύουν. Ναι, εντάξει. Γίνεται μια κατάσταση έκστασης. Ναι. Και όσο περνάει η ώρα, τόσο πιο πολύ χορεύουν. Και ναι. Πιο γρήγορα. Και πιο γρήγορα. Γιατί δεν φοράνε, φοράνε ρούχα. Ναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχει πάρα πολύ υγρασία. Ο υδρότας παράγεται και μέσα στη φωτιά γίνεσαι όλο και πιο πολύ υγροποιός. Τι ξέρω. Εγώ δεν θα το έκανα. Ναι, το έκανε ο Βέγκος και κάηκαν οι κάλτσες. Και δεν ήταν κάηκαν οι κάλτσες, έκαψε και το καθημείο. Λοιπόν, τώρα έχω ακούσει πολλού, μάλλον με ρωτάνε πολλοί φίλοι, ποιο έλαιο είναι καλό για τη διατροφή. Και έχω ακούσει πολλούς που δίνουν έλαιο από καλαμπόκι. Καλαμποκέλαιο δηλαδή. Στα άλογα τους, γιατί έχει γρήγορα αποτελέσματα, γιατί νομίζουν ότι είναι πάρα πολύ καλό και αποδοτικό στα άλογα. Η αλήθεια είναι ότι καλό είναι να αλλάξετε το καλαμποκέλαιο με κάποιο άλλο έλαιο. Το καλύτερο για τα άλογα είναι το έλαιο σόγιας. Το σογέλαιο είναι δηλαδή. Λίγο ακριβό. Είναι λίγο ακριβό. Και το ελαιόλαδο. Ναι. Το ακόμα καλύτερο είναι το ελαιόλαδο. Αλλά το καλαμποκέλαιο που χρησιμοποιούν πολλοί, καλό θα είναι να το αλλάξουν γιατί θα πω τους λόγους. Βέβαια, όπως είπα, το χρησιμοποιούν πολύ γιατί είναι, θεωρείται από τα καλά έλαια και είναι καλό έλαιο, απλά στο άλογο δεν κάνει ουσιαστικά αυτό που πιστεύετε ότι κάνει. Δηλαδή, παρόλο που δίνει αν τα είσαι ειδικά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ειδικά τα σκούρα άλογα, γιατί εκεί το βλέπεις, τα ορφνά, τα καφέ, σε αυτά τα χρώματα, βλέπεις τη γυαλάδα κατευθείαν. Στην πρώτη εβδομάδα θα δεις το άλογο κυριολεκτικά λάμπει.
Αλλά όσο θετικό και να έχει, βοηθάει και στην αύξηση του λίπους. Ναι. Του λίπους, δίνει περισσότερο λίπος στο άλογο. Βέβαια, δηλαδή σε ένα άλογο που είναι υποσυντισμένο, αν το ταΐσεις με έλαια, θα δεις ότι γρήγορα θα βάλει φυλά. Βέβαια, έχει, όπως είπα, έχει τα υπέρ του και τα κακά του. Το υπέρ είναι ότι γενικά τα λάδια δίνουν γρήγορα ενέργεια στα άλογα. Ιδιαίτερα σε άλογα που κάνουν δουλειά, όπως είναι η endurance, όπως είναι η επαυξημένη ενέργεια που χρειάζονται, βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης, τους ζεστούς μήνες, όπως και τους κρύους μήνες, λειτουργεί αντίστροφα αυτό. Τους ζεστούς μήνες, παράδειγμα, το άλογο χρειάζεται να κάψει περισσότερη ενέργεια για να μην παράγει θερμότητα. Να βάλει τον οργανισμό του να κάνει έναν κατά κάποιο τρόπο φυσικό κλιματισμό. Οπότε το λάδι βοηθάει να κάψει ενέργεια η οποία υπάρχει στον οργανισμό σε μεγαλύτερη ποσότητα από το να κάψει από τον οργανισμό. Από το, ναι, ναι. Καίει από το απόθεμα. Καίει από αυτό που υπάρχει, δεν καίει από τον οργανισμό. Όπως επίσης και τους χειμερινούς μήνες που χρειάζεται να δημιουργήσει περισσότερη θέρμανση στον οργανισμό του και το βοηθάει το λάδι να έχει περισσότερη θέρμανση. Επίσης, γενικότερα τα λάδια βοηθάνε στη διατροφή, κάνει πιο εύκολη την πέψη των τροφών, κάνει πιο λιπαρή την διέλευση των τροφών, οπότε είναι πιο δύσκολο να γίνει κάποιος κολικός. Βοηθάει δηλαδή το έντερο να έχει την ομαλή κινητικότητα. Ομαλή κινητικότητα, ναι. Οπότε, γενικότερα, τα λάδια στην διατροφή των αλόγων είναι επιτρεπτά, θεμητά, τα θέλουμε και τα χρησιμοποιούμε. Όμως, το καλαμποκέλαιο, τι κάνει, δημιουργεί περισσότερο γαλακτικό οξύ σε σχέση με τα υπόλοιπα λάδια. Δηλαδή, όταν έχουμε περισσότερο γαλακτικό οξύ, τι γίνεται, κατά κάποιο τρόπο, σε πολλά εισαγωγικά, δηλητηριάζει τους μυς. Τι εννοώ με αυτό. Βάλτε τον εαυτό σας. Αν τρέξετε, ξαφνικά τον πόνο που αισθάνεστε στους μυς και το μάγκωμα και η επιθυμία του να σταματήσετε γιατί πονέσατε, τι είναι. Είναι γιατί έχει εκρηθεί γαλακτικό οξύ, έχει πλωθεί στο μυϊκό σας και δημιουργεί πρόβλημα. Πόνο. Οπότε σταματάτε να δουλεύετε. Γιατί πονάτε. Σταματάτε να τρέχετε, όπως το λένε, γιατί πονάτε. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα άλογα. Γι' αυτό υπάρχουν τα πιασίματα που λέμε στα άλογα, ότι έτρεξε, έκανε τη διαδρομή, είναι πιασμένο την επόμενη. Γιατί είναι πιασμένο? Γιατί έχει εκρηθεί το γαλακτικό οξύ και μέχρι να απορροφηθεί από το μύκο, αυτό το έξτρα γαλακτικό οξύ λειτουργεί ως... Θα μας πει κάποιος φίλος μας, γιατί εκρίνεται το γαλακτικό οξύ? Το γαλακτικό οξύ εκρίνεται, ναι, γιατί δουλεύουν οι μύες. Και κάποια στιγμή που αρχίζουν να υπερλειτουργούν και δεν έχετε αποθέματα ο οργανισμός για να λειτουργήσει, δεν είναι σωστά προπονημένος ή δεν είναι, είναι περισσότερο η δουλειά, που, η πίεση δηλαδή που ασκεί στον οργανισμό αυτός που την ασκεί, δηλαδή το άλογο αναγκάζει τον εαυτό του να τρέξει περισσότερο από ό,τι είναι προετοιμασμένο να το κάνει, να τρέξει μεγαλύτερη απόσταση από ό,τι την οποία μπορεί. Αυτό όλο λειτουργεί, παράγεται το γαλακτικό οξύ, απλώνεται στο μυϊκό σύστημα και αυτόματα αρχίζουν να πονάνε οι μύες και ο οργανισμός. Ίσως είναι και προστασία να σταματήσει. Για να το πει σταμάτα μέχρι εκεί. Ναι. Επίσης, το καλαμποκέλαιο δημιουργεί, λόγω της σύστασής του, και λόγω του ότι ενισχύει το γαλακτικό οξύ να δημιουργείται, τι κάνει, έχουμε επίσης αύξηση του καρδιακού παλμού στα άλογα. Οπότε είναι δύο αρνητικά που δεν βοηθάνε ακριβώς. Τώρα, γενικά, όπως είπα, τα λάδια τα χρησιμοποιούμε για να γυαλίζουν τα άλογα, για να έχουν καλύτερη απορρόφηση και σωστότερη διαχείριση της τροφής, να είναι πιο λιπασμένο το εσωτερικό του γαστρεντερικού σωλήνα,
και να κυλάνε οι τροφές και να πέπτονται πιο εύκολα. Γενικότερα είναι πιο, δημιουργούν στις τροφές πιο εύγευστη, είναι πιο εύγευστα τα φαγητά όταν υπάρχει λάδι. Βασικότερο βοηθάει την πέψη. Mm-hmm. Και επίσης, όπως είπα, σε πάρα πολύ γρήγορο και σύντομο χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι το τρίχωμα των ολόγων αλλάζει μορφή και σύσταση με, με τον και η ουρά και η χέτη και οι οπλές ακόμα με το να έχουν λάδι στο φαγητό τους. Βέβαια, το έλαιο καλαμποκιού κάνει και κάποια άλλα επιπλέον κακά πράγματα στα άλογο μας, γιατί το άλογο μπορεί να αναπτύξει διάρρεια από το καλαμποκέλαιο. Επίσης, μπορεί να τους δημιουργήσει περισσότερα αέρια από ό,τι παράγει φυσικά και επίσης μπορεί να τους δημιουργήσει κολικό τυμπανικό. Δηλαδή, να του φουσκώσει, να μην μπορέσει να διαχειριστεί ο οργανισμός τα αέρια αυτά και να φύγουν και να κάνει τυμπανικό κολικό. Ιδιαίτερα αυτό συμβαίνει στα άλογα που τρώνε πολύ λάδι από το καλαμποκέλαιο. Οπότε, ναι, αλλάξτε το καλαμποκέλαιο. Να μην ποτέ καλαμποκέλαιο. Υπάρχουν τόσο ωραία. Υπάρχει το... τι άλλα λάδια μπορείτε... Είναι το ηλιέλαιο, το οποίο ηλιέλαιο μπορεί να έχει επίσης και αυτό λιπαρά οξέα και είναι πιο ελαφρύ σε σχέση με το καλαμποκέλαιο. Υπάρχει το έλαιο, όπως είπαμε, από την ελιά, το ελαιόλαδο που είναι το καλύτερο. Μπορείτε να δίνετε το λάδι από σόγια, που επίσης και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τα άλογα και δεν τους δημιουργεί και προβλήματα. Και όπως είπα, μπορείτε να φτιάξετε και τα δικά σας έλαια, όπως πριν είπα το ρίγανέλαιο, γενικότερα, και να δίνετε στα άλογα σας από αυτό. Γενικά... Είναι το βάλσαμο, το βαλσαμέλαιο, είναι πολλά. Ναι, εντάξει, λάδια. Σίγουρα. Καλό είναι να έχετε μία συγκεκριμένη διατροφή για το άλογο σας και αν θέλετε να βάλετε λάδι μέσα στο φαγητό, διάλεξτε κάποιο άλλο λάδι, όπως είναι το ηλιέλαιο, όπως είναι το ελαιόλαδο ή το λάδι από την σόγια, παρά να δώσετε λάδι από καλαμπόκι που, όπως σας είπα, σας ανέφερα τα αρνητικά. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά τα λάδια από εμένα. Έχεις να μας πεις κάτι άλλο σχετικά με τις απόκριες ή να πάω πέρα? Βεβαίως θα πω. Θα σας πω για τις απόκριες. Ναι. Θα σας πω για ένα έθιμο το οποίο διονύζεται στους Έλληνες γενικά. Και είναι το μαρτίτσι που βάζουμε στο χέρι μας κάθε Μάρτι. Ωραία. Ο Μάρτις, Μαρτιά, η Μαρτίτσι είναι ένα πανάρχιο έθιμο με βαλκανική διασπορά, το οποίο μάλιστα θεωρείται ότι έλκει τις ρίζες του από την αρχαία Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα από τις τελετές των Ελευσίνων Μυστηρίων, κατά τις οποίες οι μύστες έδαιναν μια κλωστή την κράκη στο δεξί τους χέρι και στο αριστερό τους πόδι. Σύμφωνα λοιπόν με το έθιμο, την 1η του Μάρτη, οι μητέρες φορούν στον καρπό του χεριού των παιδιών τους ένα βραχιολάκι φτιαγμένο από στριμμένη άσπρη και κόκκινη κλωστή και το βραχιολάκι αυτό ονομάζεται Μάρτις, Μαρτιά ή Μαρτίτσι. Στόχος του είναι να προστατεύσει από τον πρώτο ήλιο της άνοιξης, ο οποίος είναι ιδιαίτερο βλαβερός, σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες. Ωστόσο, ο Μάρτις θεωρείται ότι προφυλάσσει και από τα κουνούπια και τους ψήλους. Ο Μάρτις εννοεί το Μαρτίτσι. Ενώ λέγεται ότι απομακρύνει τις αρρώστιες και άλλα σχετικά δεινά. Ο Μάρτις, Μαρτιά ή Μαρτίτσι φτιάχνεται την τελευταία ημέρα του Φλεβάρη και φοριέται στην 1η μέρα του Μάρτη πριν την πρωινή έξοδο από το σπίτι. Σε ορισμένες περιοχές ο Μάρτις φοριέται στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού ως δαχτυλίδι και λέγεται ότι έτσι βοηθά τον κάτοχό του να μην σκοντάφτει. Το βραχιολάκι αυτό ήθιστε να το βγάζουν την τελευταία μέρα του Μάρτη και το αφήνουν στα κλαδιά των δέντρων, ώστε να τον δουν τα πουλιά και να τον πάρουν για να χτίσουν τη φωλιά του, αν και σε κάποιες περιοχές το καίνε με το αναστάσιμο φως του Πάσχα. Ο Μάρτις, Μαρτιά ή Μαρτίτσι στα Βαλκάνια.
Το έθιμο του Μάρτη γιορτάζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στα Σκόπια με την ονομασία Μάρτινκα και στην Αλβανία ως Βεράρε. Και εκεί φορούν το βραχιολάκι από κόκκινη και λευκή κλωστή για να μην τους πιάσει ο ήλιος και το βγάζουν στα τέλη του μήνα όταν δουν το πρώτο χελιδόνι. Άλλοι πάλι δεν το Μάρτι σε κάποια καρποφόρα δέντρα ώστε να το χαρίσουν να του χαρίσουν ανθοφορία, ενώ μερικοί τον τοποθετούν κάτω από μία πέτρα και αν την επόμενη μέρα βρουν δίπλα της ένα σκουλίκι, σημαίνει ότι η υπόλοιπη χρονιά θα είναι πολύ καλή. Τηρώντας αντίστοιχα έθιμα οι Βούλγαροι, την πρώτη μέρα του Μάρτη φορούν στο πέτο τους στολίδια φτιαγμένα από άσπρες και κόκκινες κλωστές, τα οποία ονομάζονται Μαρτενίτστα, ενώ σε κάποιες περιοχές της Βουλγαρίας οι κάτοικοι τοποθετούν έξω από τα σπίτια τους ένα κομμάτι κόκκινου υφάσματος για να μην τους κάψει η γιαγιά Μάρτα, Μπάρμπα, Μάρτα, στα βουλγαρικά, η οποία είναι η θηλυκή προσωποποίηση του μήνα Μάρτη. Η Μαρτενίσκρα λειτουργεί στη συνείδηση του βουλγαρικού λαού ως φυλακτό, το οποίο μάλιστα ήθιστε να προσφέρεται ως δώρο μεταξύ των μελών της οικογένειας, συνοδευόμενο από ευχές για υγεία και ευημερία. Το ασπροκόκκινο στολίδι της 1ης του Μάρτη φέρνει στα ρουμανικά την ονομασία Μάρτι Ζόρ. Η κόκκινη κλωστή συμβολίζει την αγάπη για το ωραίο και η άσπρη την αγνότητα του φυτού χιονόφυλλος που ανθίζει το Μάρτιο και είναι στενά συνδεδεμένο με αρκετά έθιμα και παραδόσεις της Ρουμανίας. Σύμφωνα με την μυθολογία, ο Θεός Ήλιος μεταμορφώθηκε σε νεαρό άνδρα και κατέβηκε στη γη για να πάρει μέρος σε μια γιορτή. Τον απήγαγε όμως ένας δράκος με αποτέλεσμα να χαθεί και να βυθιστεί ο κόσμος στο σκοτάδι. Μια μέρα λοιπόν, ένας νεαρός μαζί με τους συντρόφους του σκότωσε τον δράκο και απελευθέρωσε τον ήλιο φέροντας την άνοιξη. Ο νεαρός έχασε τη ζωή του και το αίμα του, σύμφωνα πάντα με το μύθο, έβαψε κόκκινο το χιόνι. Από τότε συνηθίζεται την 1η του Μάρτη όλοι οι νεαροί να πλέκουν το Μαρτισόρ με κόκκινη κλωστή, η οποία συμβολίζει το αίμα του νεαρού άνδρα και την αγάπη προς την θυσία, ενώ η άσπρη που συμβολίζει την αγνότητα. Ωραία πράγματα είναι, πρέπει να τα λένε για να τα μαθαίνουμε. Τι θα μας πεις? Λοιπόν, τι θα σας πω εγώ τώρα? Θα σας πω, λοιπόν, κοίτα να δεις. Γενικότερα πρέπει να προσέχουμε τα άλογα μας πάρα πολύ, ειδικά τώρα που αρχίζει και πέφτει το τρίχωμά τους, θα αρχίσει δηλαδή και θα πέφτει το τρίχωμά τους, να προσέξουμε και να ελέγξουμε τους φράχτες, τα σημεία στους τάβλους, οπουδήποτε που θα δείτε ότι το άλογο αρχίζει και ξύνεται για να αποβάλει την τρίχα που αρχίζει και πέφτει για να διώξει το χειμερινό του τρίχωμα και να έχει το καλοκαιρινό. Οπότε τι πρέπει να κάνετε? Άμα αφήνετε το άλογο σας ελεύθερο σε χωράφες, οτιδήποτε, ελέγξτε τις γύρω-γύρω την περίφραξη. Ενδεχομένως να χρειάζονται σημεία που να θέλουν αντικατάσταση ή να έχουν σπάσει κάποια σύρματα ή οτιδήποτε. Ξύλα, σύρματα, ξύλα, ή πρόκες. Ελέγξτε και κοιτάξτε πολύ προσεκτικά, γιατί δυστυχώς τα άλογα θα πάνε σε όποιο σημείο τους έρθει να πάνε να ξυθούν. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα κοιτάξει αν έχει ξύλο, αν δεν έχει... θα ελέγξουν, δεν θα προσέξουν και μπορεί να τραυματιστούν τόσο σωματικά όσο και σε μαλακά μόρια, όπως είναι η μύτη, τα μάτια. Ναι, μπορεί να βγάλει το μάτι ναι, του από θέλει, ένα, θέλει από μια προσοχή, λοιπόν, και να δείτε και να ελέγξετε και το φράχτη και οτιδήποτε, κάντε μία βόλτα μέσα στο χωράφι, να δείτε αν υπάρχουν ξύλα ή οτιδήποτε που ενδεχομένως να μην φαίνονται, γιατί σιγά σιγά, τώρα κιόλας που μπορείτε να το κάνετε αυτό, γιατί σιγά σιγά αναπτύσσετε το χορτάρι και θα είναι πιο δύσκολο να ελέγξετε τι υπάρχει από κάτω. Επίσης, είχα πει και άλλη φορά, μπορείτε, επειδή τα άλογα τους αρέσει να ξύνονται και ειδικά τώρα που θα αρχίσουν να χάνουν το τρίχωμα το παλιό, μπορείτε σε ένα στήλο, σε κάποιο σημείο του πάντοκ ή του χωραφιού, να βιδώσετε, θυμάστε, σας είχα πει, να βιδώσετε βούρτσες. Μπορείτε να βιδώσετε διάφορες βούρτσες, μαλακές, όπως είναι το ξυστρί, οτιδήποτε, και θα δείτε το άλογο θα αρχίσει να πηγαίνει εκεί και να εκμεταλλεύεται αυτό το σημείο με τις βούρτσες για να ξύσει το σώμα του, αλλά και να αρχίσει να αποβάλει το παλιό του τρίχωμα. Αυτό επίσης μπορείτε να το κάνετε και μέσα στο στάβλο. Αν βλέπετε το άλογο σας
ξύνεται πάνω στους τοίχους ή στην πόρτα, μπορείτε να βάλετε, να βιδώσετε σε κάποιο σημείο στο στάβλο που δεν ενοχλεί σαφώς και που δεν είναι σημείο που θα εμποδίσει κάτι άλλο. Να βιδώσετε και εκεί βούρτσες διάφορες και να ξύνετε το άλογο σας άνετα και με ασφάλεια σε τέτοια σημεία, σε αυτά τα σημεία. Οπότε σας δίνω και διάφορα tip. Θα πούμε να, άλλα, ναι, όμως στους φίλους μας. Φτάσαμε στο τέλος. Έφτασε η ώρα. Ωραία. Να τελειώνουμε. Εντάξει, μερούλα μου. Εντάξει. Θα μας μαλώσει ο Μπάμπης. Εντάξει, μερούλα μου, δεν έχω να πω τίποτα. Εγώ δεν σε μαλώνω. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που κρατήσανε εμάς και την εκπομπή συντροφιά με όλη τους την αγάπη, με όλη μας την αγάπη. Ραντεβού εδώ την επόμενη Τρίτη στο Art TV με τον αγαπημένο μας σταθμό, με την αγαπημένη μας εκπομπή, τα άλογα της καρδιάς μας. Θα πεις εσύ το τηλέφωνο, ναι, σε αφήνω να το πεις. Mm-hmm. Και ο ειδικός όμιλος δέχεται αιτήσεις καθημερινά στο τηλέφωνο που θα σας δώσει και η Χριστίνα. Φιλάκια πολλά από μένα, να είστε καλά, ραντεβού εδώ την επόμενη Τρίτη. Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος. Εύχομαι να έχετε έναν υπέροχο μήνα. Αύριο μπαίνει ο Μάρτης. Οπότε σας λέω από τώρα καλό μήνα για αύριο. Να είστε καλά, να προσέχετε εσάς και όσους αγαπάτε και να προσέχετε πάρα πολύ τα ζωάκια σας. Να τα έχετε καλά και να είναι πάντα ευτυχισμένα. Το τηλέφωνο του επικομήλου και της εκπομπής είναι το 693-29-11-143. Περιμένουμε τα μήνυματά σας, τις απορίες σας, ό,τι άλλο θέλετε. Και θα είμαστε εδώ, όπως κάθε Τρίτη, στις 10 το βράδυ, στον αγαπημένο μας σταθμό, στο Art TV, με την αγαπημένη μας και αγαπημένη σας εκπομπή, τα λόγα της καρδιάς μας. Από μένα, από τον Μπάμπη στο Control, από όλους στο σταθμό, να έχετε μία καλή βραδιά και μία υπέροχη εβδομάδα και έναν ακόμα πιο υπέροχο μήνα. Φιλιά πολλά, καλή βραδιά.